σωστά και δεν να λειτουργήσει, να πίνει ο κόσμος σωστά. Υπήρξαν αντιδράσεις, κυρία Παπατρέω, στο αν θα έπρεπε να συνδεθεί με την παλιά δεξαμενή ή όχι. Πάρθηκε, νομίζω, μια απόφαση από το τοπικό συμβούλιο, η οποία μας ζητούσε να μην τη συνδέσουν με την παλιά δεξαμενή. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός, βεβαίως. Για να πάρει το χωριό νερό από την δεξαμενή και να λειτουργήσει σε πρώτη φάση, θα έπρεπε να γίνει αυτό. Για να μην γίνει αυτό, πρέπει να γίνουν επιπλέον έργα. Και αυτός ήταν και ο προγραμματισμός. Γι' αυτό δεν τις έπρεπε. Εντάξει, αν πρέπει να κάνετε μια σωστή δουλειά σαν Δήμο, δηλαδή και είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, εδώ δίνουμε και δίνουμε τα ευρώ. Σήμερα, έτσι, να σας ενημερώσω, εγώ τώρα δεν το γνωρίζω και η Συμβουλή. Είχα μια πρόσκληση από το τοπικό συμβούλιο να πάω να τους ενημερώσω ως επαγγελματικά ειδικός. Να πάω να τους ενημερώσω, τι χρειάζεται ακόμα να γίνουν για να γίνει σωστά η διαδικασία. Τους είπα προφορικά ότι πρέπει να μπουν τρεις αγωγοί, να σκαφτεί ένας αγωγός, περίπου 600 μέτρα είναι το μήκος της παλιάς με την καινούργια δεξαμενή, γιατί στη παλιά δεξαμενή έρχονται οι τρεις αγωγοί του νερού. Έρχονται αγωγοί που την τροφοδοτούν. Αυτοί οι αγωγοί που την τροφοδοτούν πρέπει να πάνε στην καινούργια. Άρα θέλουν δύο αγωγοί, ένα από το Παλιμανάστρι, αν κάποιος ξέρει από εκεί, και ένα από τη Γεώπηση. Και άλλος ένας αγωγός, ο οποίος θα επιστρέφει στη δεξαμενή, στο δίκτυο του χωριού. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω για 10 λεπτά. Αυτή λοιπόν η τρεις αγωγή πρέπει να σκαφτεί ένας αγωγός και να μπουν μέσα, είναι μια σωλήνα περίπου 2.000 μέτρα σύνολο, 3.600 περίπου, και μετά θα πρέπει να ελεγχθεί. Ενημερωτικά το λέω, εάν το μοτέρ που υπάρχει στη γεώτρηση της Βαβάρας είναι ικανό να στείλει το νερό στην καινούργια δεξαμενή. Αν δεν είναι, θα πρέπει να μπει και καινούργιο μοτέρ. Αυτή είναι, αυτά είναι. Ως προς το θέμα, το τι χρειάζεται. Να πότε γίνουν και εμπράσεις. Κύριε Πράσινο, συγγνώμη κύριε Πράσινο. Γιατί, είναι εντελώς τεχνικά θέματα. Εγώ, αν ήταν ένα θέμα ιατρικό και για καρδιακά bypass, θα σας τα έλεγα. Λοιπόν, δεν έχω γνώση. Αυτά γνωρίζω τώρα, αν κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι άλλο, αυτά γνωρίζω εγώ. Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένα κόστος επιπλέον, το οποίο δεν θέλει, λέει, να αναλάβει ο Δήμος. Έτσι δεν νομίζω ότι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, είναι ντροπή να έχει αγοραστεί μια δεξαμενή και πάρα πολύ σωστά, θυμάστε ότι είπα βεβαίως, έτυχε να έχω δει την παλιά δεξαμενή που είχα περάσει και είχα πει τότε από εδώ δεν μπορούν να πίνουν νερό κανένας για να μην πω τα ζώα, ας πούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κάντε μια σωστή μελέτη και αν υπάρχει ένα θέμα οικονομικό, εγώ είπα και το εξής, εφόσον γίνει αυτή η σύνδεση, συμφωνήσουν, αναφέρετε το εδώ.